Εγώ ήρθα σήμερα εδώ πέρα καθαρά για ψυχολογικούς λόγους, περισσότερο για τον κόσμο, για να βλέπει ότι κάτι κινείται. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους, οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι του Αρκαλοχωρίου προσπαθούν να κάνουν μια νέα αρχή. Έχω γραφείο το οποίο δεν λειτουργεί αυτή τη στιγμή, το έχω κλείσει. Έχω μεταφέρει τα πράγματά μου στο σπίτι και βλέπουμε. Άνθρωποι που μέσα σε μια στιγμή είδαν τις περιουσίες τους να γκρεμίζονται, βρίσκουν το θάρρος να μαζέψουν τα συντρίμια και να αρχίσουν από την αρχή. Καθαρίζετε λοιπόν, ε? Ναι, βέβαια, μόνο μου καθαρίζει. Ποιος θα καθαρίσει? Μαζεύουμε ό,τι μπορούμε. Εδώ μπάζα τα μαζέψαμε εμείς, στέντες, ό,τι είναι επικίνδυνο, προσπαθούμε να το αποκλείουμε. Και σιγά σιγά, πολύ σιγά όμως, πάρα πολύ σιγά, θα ανοίξουμε πάλι τα μαγαζιά. Ανάσα ελπίδας αποτέλεσε η άμεση καταβολή μέρους των αποζημιώσεων, με τους πληγέντες τώρα να περιμένουν να λυθούν τα προβλήματα της πλατφόρμας αρρωγή.gr, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες ανακούφισής τους. Κάναμε μια αρχή και βλέπουμε, βήμα-βήμα. Έχει ακόμα πορεία μπροστά. Τι θα γίνει με την επιχειρηματικότητα εδώ? Θα πάμε πάρα πολύ πίσω. Θα αργήσει η αγορά να επανέλθει, ίσως χρειαστούμε και χρόνια. Θα δείξει. Είναι πολύ δύσκολο. Εντάξει, έχει φύγει πολύ κόσμος. Είμαστε μόνοι μας. Αυτό βλέπω ότι όλα πάνε πολύ αργά. Το βασικό είναι ότι δεν σταματάει να κάνει σεισμούς. Αυτό είναι το βασικό. Εντάξει, θα δούμε τώρα. Την ίδια ώρα στο Αρκαλοχώρι, με εντατικούς ρυθμούς, προχωρούν οι εργασίες στο χώρο που θα στηθούν οι πρώτοι οικίσκοι. Ενώ παράλληλα συνεχίζονται και οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές. Βλέπεις τι γίνεται. Ο κόσμος δεν υπάρχει εδώ τώρα. Το Αρκαλοχώρι. Σε άλλες χωρινικές περιπτώσεις πριν το σεισμό, δηλαδή, πολλοί κόσμος κυκλοφορούσε εδώ. Τώρα τίποτα. Θα επιστρέψει ο κόσμος, τι λέτε? Μακάρι. Ελπίζω το επόμενο 15ήμερο να είναι καλύτερα τα πράγματα, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε, γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα τίποτα. Έχουμε αδειάσει μόνο, όλοι έχουν αδειάσει. Ό,τι βλέπετε εδώ, έχουν αδειάσει. Το σπίτι σας είναι κατοικήσιμο, κρίθηκε? Ναι, το σπίτι μου είναι κατοικήσιμο, αλλά το παρακάτω το υπόγειο είναι για επισκευή. Θα τα καταφέρουμε. Μακάρι. Το Αρκαλοχώρι δεν θα τα παρατήσει έτσι εύκολα. Εμείς τουλάχιστον που είμαστε γέννημα θρέμα εδώ πέρα, θα προσπαθήσουμε το Αρκαλοχώρι να το κάνουμε μια καλύτερη πόλη. Και το πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.